Η κατάληψη Ευαγγελισμού κλείνει φέτος τα 12 της χρόνια. Στις 16 Μαΐου του 2002, μια μεγάλη ομάδα νέων, μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις, αποφασίζει να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες της. Ο κατάλληλος χώρος που βρέθηκε, λόγω κατάστασης, μεγέθους και θέσης, ήταν το κτίριο Ευαγγελισμού. Παλιάς κλινικής, ιδιοκτησίας πανεπιστημίου, εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης. Σκοπός της κατάληψης η πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δράση, καθώς και ένα σημείο αναφοράς και συνάντησης ατόμων και συλλογικότητων που κινούνται στο φάσμα της αντιεραρχίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης. Επίσης, η δημιουργία ενός χώρου που να προσφέρει στέγη σε όσους την έχουν ανάγκη. Από την αρχή αρνηθήκαμε οποιαδήποτε σχέση με κάθε φορέα, κομματικό, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμιο, γνωρίζοντας ότι η συνδιαλλαγή με τους παραπάνω θα μας καθιστούσε δέσμιους και εξαρτημένους. Εξάλλου, οι κρατικοί και δεσμικοί φορείς ήταν και είναι στο στόχαστρο της αυστηρής κριτικής μας και ξέραμε ότι σύντομα θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι. Η δραστηριότητα που ανέπτυξε η κατάληψη αυτά τα 12 χρόνια είναι πλούσια. Από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων που αφορούσαν την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και τοπικά ζητήματα, τη συμμετοχή σε κοινωνικούς αγώνες και απεργίες, την ανάδειξη οικολογικών ζητημάτων και την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων, σε πολιτικούς κρατούμενους, διοκόμενους αγωνιστές, αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και καταλήψεις, καθώς και αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. 12 χρόνια κατάληψη Ευαγγελισμού και πολλά έχουν αλλάξει, σίγουρα ο μέσος όρος ηλικίας, όλοι όσοι δραστηριοποιήθηκαν, βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του να εδραιωθεί, να εξελιχθεί και να συνεχίζει να υπάρχει μέσα από πολλές δυσκολίες. Σήμερα η κατάληψη, πέρα από την διαχειριστική συνέλευση της ίδιας, φιλοξενεί και στεγάζει συνελεύσεις πολιτικών ομάδων και συλλογικοτήτων, καθώς και εγχειρήματα αντιπληροφόρησης. Αποτελεί ένα εργαλείο για τον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό χώρο, που προσπαθεί να αντισταθεί με τα μέσα που διαθέτει σε καιρούς παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης.